Νίκο μου, ήρθε η ώρα να δούμε αυτόν τον κινηματογραφικό Γόη και όχι μόνο. Γόης, ναι, είναι ο σκληροτάχυλος Γόης του ελληνικού κινηματογράφου, 75 χρονών σήμερα. Έχει μια διαφορά το τότε με το τώρα. Πολύ μεγάλη και εγώ στην αρχή κόμπλαρα όταν μου άνοιξε την πόρτα. Δεν πίστευα ότι είναι ο ίδιος. Έχει αλλάξει, έχει βάλει περιτά κιλά, έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Και μιλάει για όλα βασικά. Κάτι μου είπες ότι σου λέει και θα μου το πεις. Θα σου πω εγώ μια αποκάλυψη μετά για τον Γιώργο το Φούντα. Θα σου κάνω εγώ μια αποκάλυψη. Ωραία, να δούμε λοιπόν τα όσα σου είπε και αμέσως μετά γιατί μιλάει για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Ρένα Βλαχοπούλου και όχι μόνο. Μιλάει βέβαια και για την ίδια του τη ζωή και πώς τις κατακτήσεις τις ξεπερνούσε ή δεν τις ξεπερνούσε. Παρακαλώ. Έμεινε στο μυαλό όλων όσο ο κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ιστορικές έχουν μείνει οι ατάκες του στην ταινία «Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι». Ο Παύλος Λιάρος έχει ήδη φτάσει στα 75 χρόνια του, αφού έχει παίξει 33 ταινίες στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Σήμερα, ο ίδιος σε έναν απολογισμό ζωής συγκινείται, γελάει και θυμίζει σε όλους τις συνεργασίες του με όλα τα ιερά τέρατα. Κύριε Λιάρο, η ζωή σας σε βιβλίο. Σημείο 0. Ναι. Το σημείο 0 είναι μια έτσι σουρεαλιστική σκέψη που μου ήρθε σχετικά με τον χρόνο, διότι το σημείο μηδέν είναι εκεί που το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον γίνονται ένα. Κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ναι, μου έχει μείνει αυτό. Έχω κάνει 33 ταινίες. Ποτέ μου δεν περίμενα, όταν γύριζα αυτές τις ταινίες, ότι θα ερχόταν η τηλεόραση η οποία άλλαξε τα δεδομένα. Διότι τώρα στην τηλεόραση παίζονται μόνο κωμωδίες. Και βέβαια αυτή η κωμωδία, η οποία θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες, δεν υπάρχει μήνας που κάποιο κανάλι να μην την παίξει. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όλοι να με λένε ο γιος του Κωνσταντάρα, ο γιατρός. Οι σφαλιάρες που σας έδινε ήταν πραγματικές. Σφαλιάρες, εγώ δεν τον ήξερα. Οπότε στο πρώτο γύρισμα που βρίσκομαι, εκείνη η σκηνή που μπαίνει και μας βρίσκει που τσακωνόμαστε και αρχίζει τη σφαλιάρα. Μπα, μπου, μπα, ποιο, τι να σου πω, άμα λέω εδώ κάηκα. Εγώ έπαιζα και μπόξ τότε, οπότε με το που έκανε αυτός μια κίνηση να μου ρίξει σφαλιάρα, αμέσως εγώ τα χέρια. Και αν παρατηρήσεις και εκεί που είναι η κλασική αυτή ατάκα, που του λέω άντε ρε πατέρα πιες μπόνος και όπως θα έρθεις φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι, ενώ μου ρίχνει, ξέρω, καμιά δεκαριά σφαλιάρες, τις δείχνει πάνω στα χέρια. Ο πατέρας σας, βρε! Ο πατέρας σας, τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε. Παλιόπαιδε! Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θα έρθεις φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι. Αυτό το όμως του είχε κακοβάνει. Σου λέει όλοι τις τρώνε. Αυτός εδώ πέρα δεν έχει φάει σφαλιάρα. Σε ένα σημείο λοιπόν, είναι μια σκηνή, την έχουμε κάνει πρόβα, δεν υπάρχει σφαλιάρα μέσα. Και όπως κάθομαι εκεί, αμερινός, πάω μέσα στο γύρισμα. Μου ρίχνει μια σφαλιάρα. Τέλειωσε το πλάνο, την αγαλάσω το πλάνο, δεν γινόταν. Και γύριζε και μου λέει, όχι που θα μου γλίτωνες. Ο Γιώργος ο Φούντας θεωρείται πνευματικός σας πατέρας. Ναι, ναι. Μιλήστε μου λίγο για αυτόν. Ο Γιώργος ήταν αδελφικός φίλος με τον πατέρα μου. Και όταν θέλησα εγώ να πάω για ηθοποιός, δεν ήθελε κανείς να πάω για ηθοποιός, όλοι ήταν αντίθετοι, τελικά ο πατέρας μου, προκειμένου να με χάσει γιατί ήθελα να φύγω έξω, μου λέει θα πάω να βρω τον Γιώργο. Και αν μου πει ο Γιώργος, ήρθε ο Γιώργος σπίτι, με είδε, μου έδωσε κάποια κείμενα, του τα είπα και μόλις τελείωσα, ειδικά τον Τάκη Πλούμα, είναι ένα ποίημα και έχει ένα τελευταίο τετράστιχο που λέει «Ο το λεβέντι του Μεσολογγιού μου, τον ήλιο της αυγούλας μου ζωής και να μετρώ και να είναι ο Τάκη Πλούμας 33 χρόνια με στη γης». Ο Γιώργος όταν μου το είπε, σε αυτό το τελευταίο τετράστιχο έσπασε το δάκρυα το μάτι του και έφυγε. Εγώ λοιπόν μέσα μου σκέφτηκα, αν θες να πας για ηθοποιός, πρέπει να πετύχεις το ίδιο. Και τελικά όταν ήρθε και μ' άκουσε,
σε αυτό ακριβώς το σημείο σκάει το δάκρυ και φεύγει από το μάτι. Και πετάγεται ο Γιώργος απάνω, αυτός είναι δικός μου, αυτός είναι, τον αναλαμβάνω εγώ. Παίξατε όμως και με τη μεγάλη Ρένα Βλαχοπούλου, τι θυμάστε από αυτό? Η Ρένα ήταν το κάτι άλλο, μεγάλη πλάκα. Δηλαδή έκανε ταινία μαζί της και σου άνοιγε η καρδιά. Ξέρεις ότι τη Ρένα παίρνει φορά και λέει τα δικά της. Αυτά που λέει, που κάνει μουμάκια το πόδι και τα λοιπά, εκείνη τη στιγμή γίνανε, δεν υπήρχανε. Μου λέει, α, ξέρεις το πόδι μου, κάνε μόνο, α, μπου, κάνε μουμάκια πάλι να περάσω, να το κάνω μουμάκια να περάσω, άντε κάτω μουμάκια να... Δηλαδή ήταν εκτός σεναρίου. Είναι αλήθεια ότι το επάγγελμα το ξεκινήσατε λόγω ότι σας δίνανε τηλέφωνα τα κοριτσόπουλα εκείνη την εποχή? Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, χόρευα πολύ καλά. Τότε ήταν η εποχή των πάρτις. Έφευγα με 2-3 τηλέφωνα. Οπότε λέω, κάτσε. Τα καβάσκο μπάρκο τη πιο ωραία είναι από μένα. Αφού βλέπεις ότι αρέσω στις γυναίκες. Και έτσι ξεκίνησα. Βέβαια στη διαδρομή άλλαξαν τα πάντα, έτσι. Ο ηθοποιός είναι όνειρο? Κοίταξε, όνειρο είναι πριν μπει στο επάγγελμα. Όταν μπει στο επάγγελμα θα δεις ότι είναι ένα επάγγελμα και μάλιστα πολύ σκληρό, που δεν σου αποδίδει ούτε το 1/5 από τις προσπάθειες που κάνεις. Σε ποιον από όλους αυτούς που συναναστραφήκατε από το επάγγελμα θα λέγατε το μεγαλύτερο ευχαριστώ? Στο Γιώργο το Φούντα και μετά στο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Υπάρχουν αποθυμένα για τον Παύλο Λιάρο στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στο θέατρο? Θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερα πράγματα? Αυτό είναι σίγουρο. Όπως λέω και στο βιβλίο, καμιά φορά η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Εκείνο που έχει σημασία όταν περάσουν τα χρόνια είναι να κοιτάγεσαι στον καθρέφτη και να μην φτύνεις τον εαυτό σου. Εγώ μπορώ να το κάνω. Ωραίο αυτό που είπες στο τέλος. Ναι. Να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να μην φτύνεις τον εαυτό σου. Θέλω πες μου λίγο αυτό. Μια αποκάλυψη. 28 Νοεμβρίου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Φούντας. Τότε λοιπόν είχε βγει υπουργός πολιτισμού, ήταν η Γκερέκου, και έλεγε ότι θα γίνει δημοσία δαπάνη. Μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί η κηδεία του Γιώργου του Φούντα και τραβάνε στα δικαστήρια το γιο του τον Πάνο. Μίλησα μαζί με το γιο του τον Πάνο και είναι ακόμα σε εξέλιξη η δικαστική, τα δικαστήρια για το... Δεν έχει πληρωθεί η κηδεία του. Του Φούντα. Του Φούντα, βεβαίως. Και ακόμα εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις. Τι βόμβα είναι αυτή που βόμβα. Μας είπες. Όπως σας το λέω. Μίλησα μαζί του με τον Πάνο και γι' αυτό και σας το λέω. Με το γιο του. Μάλιστα. Αιώνια Ελλάδα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες τον τίτλο του βιβλίου και από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί. Είναι σημείο 0 και είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είναι δική του η έκδοση. Είναι α, την κάνει μόνο. Να. Ναι, ναι, ναι. Έξυπνος. Ναι. Σου λέει τα πνευματικά δικαιώματα και σε μένα. Έμαθε μετά από τόσα. Και πάει και για το δεύτερο βιβλίο τώρα. Αλήθεια. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο δεύτερο βιβλίο θα έρθετε να κάτσετε εδώ για να σας βάλουμε στα γυναικεία εμείς εδώ οι γυναίκες. Τι γινόταν με τις θαυμάστριες. Δεν με κάλυψε ο Νίκος. Θέλουμε και άλλες λεπτομέρειες. Θέλω να μου πει λεπτομέρειες. Βέβαια. Σου λέει όχι ο Κούρκουλος και οι άλλοι παίρνανε του κόσμου. Σου λέει πάω κι εγώ σε πάρτι. 2-3 τηλέφωνα έφευγα. Κάπως μετράω. Και από ποιες θέλω, Παύλο μου, να μας τα πεις εδώ επί του καναπέως.